καταλάβουμε τι είπε. Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ. Κύριε Τζαβάρα, για συνεχίσετε, κύριε Υπουργέ. Είπατε δύο πράγματα. Ή την αποσύρουμε την τροπολογία και θα την ψηφίσετε, φαντάζομαι, όταν θα έρθει. Δηλαδή το Μάρτι. Καλά το κατάλαβα. Όχι, καλά το κατάλαβα. Έτσι είναι όλη η πρόταση. Ή αποσύρετε τώρα η τροπολογία και θα ψηφιστεί το νέο χρόνο το Μάρτι, ή θα ψηφίσετε παρόν σήμερα. Εντάξει, ναι ή όχι, δεν χρειάζεται πολλά. Κύριε Κατζηδάκη, έχει το λόγο. Κυρία Φωτίου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έτσι όπως έχει η τροπολογία, δημιουργούνται δυσμενείς συνέπειες για τη χώρα. Ήδη χθες πάγωσαν τα μέτρα που εσείς οι ίδιοι διαφημίσατε για το χρέος την περασμένη εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι είμαι ο πιο ακραίος στην αίθουσα. Θα μπορούσατε, αν είχατε την καλοσύνη, 30 δευτερόλεπτα να με ακούσετε, έτσι ώστε να διευκρινιστεί απολύτως. Όπως έχει η τροπολογία και με την αντίδραση του Eurogroup και του ESM, δημιουργούνται δυσμενείς συνέπειες για τη χώρα. Πάγωσαν τα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα για το χρέος που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα αυτό της Βουλής τα διαφήμισε. Λέμε λοιπόν, μπορείτε να συνεννοηθείτε με το ESM και το Eurogroup. Υπάρχουν πρωτογενή πλεονάσματα στη χώρα. Θα πάτε να τα τεκμηριώσετε μέσω της ΕΣΤΑΤ, της Eurostat κτλ. Θα κλείσει όλη αυτή η διαδικασία όποτε είναι να κλείσει, το Μάρτιο, έτσι, τον Απρίλιο. Και θα φέρετε μία τροπολογία που θα έχει αυτό το επίδομα να προκύψει και περισσότερο και περισσότερο όσο θέλετε. Και εμείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σαφές, τότε, όσα γίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θα ψηφίσουμε την τροπολογία. Πολύ και ωραία. Το μεταξύ δεν μπορούμε παρά να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, που είναι ναι φυσικά στη στήριξη των συνταξιούχων, αλλά όχι στο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απολύτως. Μάλιστα, κύριε Χατζηδάκη, ευχαριστούμε. Το λόγο έχει κοινοβουλευτικός.